Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το θέμα που έχει απασχολήσει το ενδιαφέρον, ξεκινάμε το δελτίο μας και δεν είναι άλλο από την αύξηση κατά 9,4% στον κατώτατο μισθό, η οποία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Από αυτή την αύξηση, οι εργαζόμενοι θα έχουν καθαρές επιπλέον αποδοχές τον μήνα 53 ευρώ. Συγκεκριμένα ορίζεται στα 780 μεικτά και 667 καθαρά σε 585.000 εργαζόμενους. Στο ρεπορτάζ της ΖΟΡΤ που ακολουθεί θα δούμε τις αντιδράσεις των πολιτών για την νέα αυτή αύξηση και πώς διαμορφώνονταν 19 επιδόματα. Κατά 67 ευρώ μεικτά θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, φτάνοντας στα 780 ευρώ μεικτά από 713 ευρώ σήμερα, καθώς οι ελάχιστες αποδοχές αυξάνονται κατά 9,4%. Η καθαρή αύξηση είναι 57,7 ευρώ, καθώς ο καθαρός μισθός αυξάνεται από τα 614,1 στα 667. Η απόφαση για τον κατώτατο μισθό είναι δεσμευτική για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι μισθός διαπραγματεύσιμος, είναι μόνο προς τα πάνω διαπραγματεύσιμος, προς τα κάτω δεν μπορεί να γίνει. Άρα οι εργαζόμενοι όλοι να προσέξουν, να τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες όσον αφορά την εφαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, να ενημερώνουν το εργατικό κέντρο όπου υπάρχουν παρατυπίες, προκειμένου το εργατικό κέντρο να μεριμνήσει να τηρηθούν οι διαδικασίες αυτές και όπου υπάρχει δυνατότητα, με μέσω συμβάσεων ή επιχειρησιακών συμβάσεων, να μπορέσουν με βάση τον κατώτατο μισθό να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβής. Θετικές είναι και οι πρώτες αντιδράσεις επιχειρηματικών φορέων και παραγωγικών τάξεων και στο νόμο Ηλίας στην αύξηση του μισθού κατά 9,4%, με ωφέλη στην κατανάλωση να βλέπουν οι έμποροι, οι οποίοι ζητούν παρέμβαση της κυβέρνησης στο μη μισθολογικό κόστος. Βοηθάει, έστω και λίγο βοηθάει. Σε συγκρίση με αυτά που είμαστε, καλό είναι. Πιστεύετε είναι μια μικρή βοήθεια? Φυσικά. Καλό είναι, καλό είναι. Καλό. Αλλά αφού ακριβένουν τα προϊόντα, το ίδιο είναι. Δεν βοηθάει πολύ. Το ίδιο είναι, το ίδιο. Μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί. Οι εργαζόμενοι πάντως αντιμετωπίζουν με δυσθυμία το ύψος του νέου κατώτατου μισθού, καθώς όπως λένε βρίσκεται μακριά από τις απαιτήσεις των πιο φτωχών εργαζομένων και δεν τους επιτρέπει να καλύπτουν βασικές ανάγκες διαβίωσης. Όπως αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, σε ανακοίνωσή της, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, γι' αυτό και απαιτείται περαιτέρω λήψη μέτρων που θα ενισχύουν τα εισοδήματά τους, την προστασία τους και την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος τους. Τι πρέπει να γίνει κάτι, γνώμη σας? Είναι ικανοποιητικός ο μισθός στα 780, πιστεύετε? Όχι, δεν είναι. Με την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά σήμερα, κάτω από 1000 ευρώ, δεν μπορεί να επιβιώσει η οικογένεια. Ούτε να κάνει ένας ανήπαντρος νέος με 700 ευρώ το μήνα καθαρά οικογένεια. Μικρή αύξηση δεν φτάνει για μια οικογένεια που είναι δύο άτομα και δύο παιδάκια, τι να φτάσει όταν δουλεύει ένας άνθρωπος και αν πλήρωνε και νίκιο, καλά δεν έφτανε πουθενά. Τουλάχιστον να πήγαινε 9 εκατοστάρικα που λέει ο λόγος. Όσον αφορά το τελικό καθαρό ποσό που θα βάζουν στην τσέπη τους οι εργαζόμενοι από την 1η Απριλίου, μετά την αύξηση αυτή, αφού αφαιρεθούν από τα 780 ευρώ οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος εισοδήματος, αυτό διαμορφώνεται στα 667 ευρώ. Το ποσό αυτό όμως πολλαπλασιάζεται επί 14, καθώς κάθε χρόνο καταβάλλονται δώρα και επιδόματα βίας. Έτσι, σε αναγωγή σε 12μηνη βάση, ο καθαρός κατώτατος μισθός φτάνει στα 778 ευρώ το μήνα. Για να επιβιώσει ένας νέος. Γι' αυτό και οι νέοι πολλές φορές δεν παντρεύονται λόγω αυτών των ανηλυμένων υποχρεώσεων που πάνε να αναλάβουν. Εάν έφταναν αυτά τα λεφτά, δεν θα είχαμε χιλιάδες πληστηριασμούς καθημερινά στην Ελλάδα που ξεσπιτώνουν οικογένειες. Τώρα και σχέση με την ακρίβεια, και με την ακρίβεια, τι να σου πω τώρα. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχει θέμα, αλλά είναι κάτι. Ούτε στο ελάχιστο. Δεν καλύπτει καμία ανάγκη. Με την αύξηση του μισθού, όπως είναι γνωστό, αυξανόνται 19 συνολικά επιδόματα. Αρχικά το επίδομα ανεργίας αυξάνεται από 438 ευρώ που ήταν τον Μάιο του 2022 στα 479 ευρώ τον Απρίλιο του 2023. Με συνολική αύξηση
80 ευρώ. Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι σταφυδοπαραγωγοί της Ηλίας και της Δυτικής Ελλάδας μετά το πλήρες αδιέξοδο στο θέμα της ενίσχυσης, στο οποίο οδηγήθηκε η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από την πλευρά του, το Υπουργείο πρότεινε ως ενίσχυση ένα ποσό της τάξης των 15 λεπτών το κιλό ή αλλιώς στα 50 ευρώ αναστρέμα. Με τους εκπροσώπους των αγροτών να αποχωρούν από την αίθουσα εμφανώς αγανακτισμένοι, αυτό που περιμένουν άλλωστε είναι την διορία της μίας εβδομάδας που έδωσαν στον Υπουργό, προκειμένου να επανεξετάσει την στάση του. Απογοήτευση για ακόμα μια φορά στις τάξεις των σταφυδοπαραγωγών της Ηλίας, μετά και την αρνητική τροπή που πήρε η συνάντηση της περασμένης Τρίτης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Γιώργου Γιοργαντά, των κυβερνητικών βουλευτών και εκπροσώπων των αγροτών. Ο κ. Γιοργαντάς ούτε λίγο ούτε πολύ πρότεινε ως ενίσχυση για την κορινθιακή σταφίδα ένα ποσό της τάξης των 15 λεπτών το κιλό ή αλλιώς στα 50 ευρώ ανά στρέμμα. Τα πράγματα πήγανε χάλια. Η πρόταση του Υπουργού είναι για 50 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή 15 λεπτά το κιλό, ψίχουλα δηλαδή. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση από την αρχή ήταν μόνο οι κυβερνητικοί βουλευτές. Δεν κάλεσε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Αν θέλουμε να έχει επιβίωση κορινθιακή σταφίδα, να φύγουν πρώτα τα αποθέματα, γιατί η σταφίδα δεν είναι καρπούζι. Δώσαμε μία χρονιά και τελειώσαμε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει του χρόνου και τον άλλο χρόνο. Του ζήτησαν τα 4.700 που λέτε, αλλά από εκεί και πέρα βάλτε και 72 ευρώ σε αυτά που δώσατε στα κάστανα, στα μήλα, στα κεράσα, στα βερίκοκα. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε εκπροσώπους των αγροτών να αποχωρήσουν από την αίθουσα της συνάντησης, αφού το ποσό αυτό χαρακτηρίστηκε ως ψίχουλα και πολύ κατώτερο του αναμενωμένου. Από τη στιγμή δε που το Υπουργείο το προηγούμενο διάστημα ήταν ιδιαίτερα γαλαντόμο σε ανάλογα αιτήματα αγροτών από τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν υποστεί και αυτοί ζημιές ή έχει παραμείνει αδιάθετο το προϊόν τους. Εκείνη τη στιγμή του λέω, κύριε Υπουργέ, είναι οριστικό? Και μου λέει ναι. Και σηκώθηκα και αποχώρησα από τη συζήτηση. Του λέω, εγώ σαν νομός Ηλίας αποχωρώ. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση την οποία επικρατεί. Η σταφυδοπαραγωγή αυτή τη στιγμή είναι εξαθλιωμένη στην τιμή. Υπάρχουν 2.000 τόνοι που είναι στις αποθήκες και ο κόσμος έχασε και τη στρεμματική ενίσχυση. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Εμείς όταν συναντηθήκαμε με τον Υπουργό είχαμε ζητήσει αναπλήρωση του εισοδήματος για τη σταφίδα, δηλαδή να δίνει κατώτερη εγγυημένη τιμή στη σταφίδα, ούτως ώστε να βγαίνει το κόστος, να μένει εισόδημα για τους σταφυδοκαλλιεργητές και να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά. Μας είχε πει ότι όλα τα προϊόντα κάνουν ένα κύκλο. Σε όλα τα κράτη και σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κάποια εθνικά προϊόντα τα οποία ναι μεν έχουν κάνει τον κύκλο τους, αλλά αυτά τα προϊόντα τα στηρίζει το κάθε κράτος ξεχωριστά για να μπορέσουν να μείνουν στην κάθε χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο, ζητήθηκε μία εβδομάδα προθεσμία προκειμένου να επανεξετάσει τη θέση του. Από την πλευρά του, οι σταφυδοπαραγωγοί εμφανίζονται έτοιμοι ακόμα και να κλιμακώσουν τη στάση τους με δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, δίχως κανείς να αποκλεί ακόμα και τα μπλόκα. Όλο το επόμενο διάστημα θα κάνουμε συνελεύσεις στα σταφυδοχώρια και θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας στον κλάδο και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να ζούμε τις οικογένειές μας για το ιστορικό αυτό προϊόν που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας. Θα κάνουμε αγώνα, θα κατεβάσουμε στον δρόμο τραχτέρια και όσο μπορούμε θα ζωρίσουμε την κατάσταση. Η σταφίδα είναι λίγο δύσκολο να καλλιεργηθεί, γιατί ήδη τώρα στα χωριά μας, ειδικά σε όποιο χυμαδίο που γνωρίζουμε και στα γύρω χωριά, κόβονται πολλά στρέμματα. Εμείς κάνουμε έκκληση τελευταία στιγμή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και στους βουλευτές να αναθεωρήσουν το 4.700. Να δώσουν παραπάνω χρήματα στους σταφυδοπαραγωγούς. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, πρέπει να το καταλάβουν. Εξαθλιωμένος, όχι αγανακτισμένος. Αυτή τη στιγμή υπήρχαν σήμερα σταφυδοπαραγωγοί που δεν έχουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, η έλλειψη εργατικών χεριών αλλά και τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα που έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κοκτέιλ στον πρωτογενή τομέα, το οποίο αναγκάζει τους πατατοπαραγωγούς και της Ηλίας να αφήσουν φέτος το προϊόν τους στο χωράφι. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 35.000 καλλιεργήσιμων στρεμμάτων πατάτας που υπήρχαν στο νομό, σήμερα καλλιεργούνται περίπου τα 20.000. Με τους παραγωγούς να επισημαίνουν το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η αθρώα εισαγωγή πατάτας από τρίτες χώρες αλλά και οι παράνομες ελληνοποιήσεις. Από τις 35.000 καλλιεργήσιμων στρέμματων πατάτας που υπήρχαν στο νομό Ηλίας, σήμερα καλλιεργούνται μόλις 20.000 στρέμματα, ενώ η παραγωγή επισημαίνεται πως το τελευταίο διάστημα έχουν σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η εισαγωγή πατάτας από ξένες χώρες και κυρίως από την Αίγυπτο. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά με τους παρατοπαραγωγούς
της Ηλίας, της Μεσσηνίας και της Αχαΐας, γενικά της Νότιας Ελλάδος, που είναι από τις πρώτες περιοχές της Ευρώπης που παράγουμε φρέσκες πατάτες, αλλά δυστυχώς, λόγω της αθρώης εισαγωγής από την Αίγυπτο, για άλλη μια φορά η παραγωγή είναι σε απόγνωση. Και βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Με πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα απάνω από 50.000 τόνους πατάτες. Μάλιστα, πολλοί είναι οι παραγωγοί, όπως επισημαίνεται, που φέτος θα αναγκαστούν, αν δεν βρεθεί ουσιαστική λύση, να αφήσουν την πατάτα στο χωράφι, αφού το υπέρογκο κόστος παραγωγής, η έλλειψη εργατικών χεριών, αλλά και τα άλλα εισαγόμενα προϊόντα έχουν δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν. Καλούμε όλους να δηλώσουν συμμετοχή και παρόν στις διαδικασίες που θα γίνει για την ενεργοποίηση του Αγροτικού Συλλόγου, του Συλλόγου Πατάτων Παραγωγών. Έτσι, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή ακόμα οι πατάτες σε δικές μας είναι στη διαδικασία κάποιες πρώιμες περιοχές σε 20 μέρες όπως η Λακόβετρα να βγουν. Οι πατάτες φαίνεται ότι θα είναι χειρότερη χρονιά από την περσινή. Κάνουμε τις ενέργειες αυτές ακόμα πιο νωρίς από ό,τι πέρυσι για να μην είμαστε πάλι στο παραπέντε. Έτσι, και ζητάμε τη συμμετοχή όλων όσων καλλιεργούν πατάτες. Και να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή όταν θα τους πει ο έμπορας ότι φέρει τις πατάτες και η τιμή δεν ξέρουμε. Επίσης, ένα ακόμα θέμα που θίγουν οι πατατοπαραγωγοί είναι πως το 2021 έκλεισαν οι λαϊκές αγορές λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα οι πατάτες να μείνουν απόλυτες. Ενώ και στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι πατάτες που πολλούνταν ήταν εισαγωγής. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια η παραγωγή πατάτας, αντί να κερδίζουν κάτι από την παραγωγή τους, χρεοκοπούν. Και αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής που έχουμε στην Ελλάδα και στην ανεξέλεκτη εισαγωγή πατάτες από ξένες χώρες, όπως την Αίγυπτο που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή, την οποία Αίγυπτο δεν μπορούμε να τη συναγωνιστούμε, διότι έχει πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής από το δικό μας, σχεδόν το μισό κόστος παραγωγής. Επίσης, η ποιότητα της αιγυπτιακής και όλων των εισαγόμενων πατατών δεν είναι καλή, όπως η δική μας πατάτα. Απευθύνουν λοιπόν κάλεσμα σε όλους τους καλλιεργητές να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία των επόμενων ημερών για να ενεργοποιηθεί ξανά ο Αγροτικός Σύλλογος Πατατοπαραγωγών Νόμου Ηλίας, που τα τελευταία 3 χρόνια έχει αδρανοποιηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα πραγματοποιηθούν αρχιερεσίες ώστε να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπει το καταστατικό, που θα οδηγήσει σε συζητήσεις αλλά και διαβουλεύσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματά τους. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θα σταματήσουμε αναγκαστικά όλη η παραγωγή να καλλιεργούμε, διότι είναι εντελώς ασύμφορο. Ζητούμε από το κράτος να σταθεί στο πρόβλημά μας, να κάνουμε μια συνάντηση με το Υπουργείο, να βρεθεί μια λύση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί αφορά χιλιάδες οικογένειες. Δεν είναι μόνο η παραγωγή πατάτας που ωφελούνται από αυτή τη διαδικασία, είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα. Και επίσης θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να κάνουμε μια συγκέντρωση, ώστε να βγει πάλι ο σύλλογος που ήταν παλιά. Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2021 η γέφυρα στην περιοχή Βάλμη Πηνίας, που ενώνει τρεις δήμους αλλά και την Ηλία με την Αχαΐα. Αν και χρειάζονται έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος του έχει καταρρεύσει, η αρμοδιότητα γίνεται μπαλάκι ανάμεσα στο Δήμο Ήλγας και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι των γύρω χωριών είναι να προχωρήσει το έργο πριν θρυνήσουμε θύματα στο σημείο. Την αγανάκτησή τους για τις σοβαρές ζημίες που έχει υποστεί η γέφυρα στην περιοχή της Βάλμης από τις πλημμύρες και την υπερχείληση του Πηνίου το Δεκέμβριο του 2021 εκφράζουν οι κάτοικοι της Πηνίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη γέφυρα εξυπηρετεί δύο νομούς, την Ηλία και την Αχαΐα, και τους κατοίκους τριών δήμων. Έγινε αυτή η καταστροφή εδώ στη γέφυρα. Μετά τις αρμοδιότητες που είχα ως τοπικός πρόεδρος, παρέβηκα με γραφτό έγγραφο προς την περιφέρεια και προς το Δήμο για να αποκατασταθεί η καταστροφή που έγινε. Η δε περιφέρεια μου απάντησε ότι την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμος. Ο δε Δήμος έκανε έγγραφο από ό,τι ξέρω στο Υπουργείο και το Υπουργείο έχει απαντήσει ότι ανήκει στην περιφέρεια. Υπάρχει ένα μπαλάκι σε ποιον ανήκει ο δρόμος, αν ανήκει στο Δήμο Ήλιδας, αν ανήκει στην περιφέρεια. Πιστεύω ότι σήμερα εδώ θα έπρεπε να έχει κληθεί ένας αρμόδιος από το Δήμο Ήλιδας και ένας αρμόδιος από την περιφέρεια
για να κουβεντιάσουμε εδώ πάνω στη γέφυρα σε ποιον ανήκει αυτό το κομμάτι. Βασικό ζητούμενο για τους ίδιους αποτελεί άμεση αποκατάσταση της καταστροφής που έχει υποστεί είτε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είτε από τον Δήμο Ήλιδας, προτού συμβεί κάποιο σοβαρό συμβάν. Αυτό έχει γίνει πριν 17 μήνες με τις πλημμύρες του Δεκέμβριου, που τότε είχε ανέβει το νερό επάνω και υποχώρησε η γέφυρα. Και σίγουρα το μόνο που ξέρω ότι δεν ανήκει στο Δήμο Αντραβίδας Κυλλίνης, τώρα ανήκει στην περιφέρεια ή στο Δήμο Ήλιδας. Εκείνο που έχω να πω εγώ σαν πρόεδρος, ότι αυτή είναι ένας κύριος άξονας που συνδέει νομό Αχαΐας, νομό Ηλίας, που συνδέει το κέντρο υγείας που έχουμε δίπλα μας. Έχουμε τώρα 17 μήνες εδώ το θέμα της γέφυρας εδώ, που ενώνει νομό Αχαΐας με νομό Ηλίας με τη ΒΠΕ μαζί, που όλος ο κόσμος ξεπεραιτείται στη ΒΠΕ για τις δουλειές τους. Και τώρα δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα καμία επισκευή της γέφυρας. Και θέλουμε άμεσα να γίνει κάποια επισκευή της γέφυρας. Εφέτος δεν έβρεξε. Αν έβρεχε, θα είχε κοπεί ο δρόμος, θα είχε γίνει κάποιο ατύχημα. Το οδόστρωμα αλλά και σημεία της γέφυρας έχουν υποχωρήσει πλήρως. Με τη διέλευση των οχημάτων, ακόμα και των αγροτικών, να γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Η γέφυρα αυτή έχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο θα δείτε ότι δεν υπάρχουν ούτε κόνοι καν, ότι έχει γκρεμιστεί ο μισός δρόμος. Κινδυνεύουμε από ατυχήματα, σοβαρά ατυχήματα. Είναι πολύ χάλια η κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί εγώ περνάω Πάτρα συνέχεια πάνω κάτω και είναι πάρα πολύ χάλια. Όλο αυτό η κατάσταση και εδώ και από πάνω του δρόμου, ειδικά τη γέφυρα πρώτα και μετά όλα τα άλλα, είναι πάρα πολύ χάλια. Δεν υπάρχει από κανέναν δημόσιο φορέα ενδιαφέρον, ούτε από περιφέρεια ούτε από Δήμο. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Την ίδια στιγμή, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Δήμος Ήλιδας φέρεται να έχουν στην κατοχή τους έγγραφα του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών ότι η αρμοδιότητα για την αποκατάσταση συγκεκριμένης γέφυρας ανήκει στον άλλο. Το Υπουργείο Υποδομών με τη Γενική Διεύθυνση Οδών κλπ. Με συγκεκριμένα έγγραφα και με συντεταγμένες προς το από το αγραπητοχώρι μέχρι και τη γέφυρα και όρια του νομού Αχαΐας μας έχει απαντήσει ότι η αρμοδιότητα αυτή όπως ακριβώς την δείχνουμε και όπως προβλέπεται και από τα βασιλικά διατάγματα που καθορίζουν τους επαρχιακούς δρόμους, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αποτάνθηκα στον περιφερειάρχη μας, τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Φαρμάκη, και στον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Γιαννόπλο, ο οποίος σε αλληλογραφίες οι οποίες είχαν για άλλα θέματα της πολιτικής προστασίας με το Δήμο Ήλιδας, αποδείξανε ότι το θέμα δεν είναι αρμοδιότητα της νομαρχίας Ηλίας, αλλά είναι της περιφέρειας, είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ήλιδος. Πάμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς στον αέρα φαίνεται να βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας. Και όχι μόνο, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις και είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις ως τώρα. Αυτό θα συμβεί λόγω της επικείμενης αύξησης των επιτοκίων που κλείδωσε από την Ευρώπη, γεγονός που αναμένεται να εκτινάξει το ύψος των δόσεων. Τα προβλήματα για όσους έχουν λάβει δάνεια με κειμενόμενη επιτόκια πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, αφού από το καλοκαίρι θα καλούνται να πληρώνουν πολλά περισσότερα χρήματα. Από 5 έως 8 δόσεις θα κληθεί να πληρώσει για το δάνειό του ένα μέσο νοικοκυριό το επόμενο διάστημα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε τελικά, παρά τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αρκετές χώρες και φυσικά και στην Ελλάδα, στην εξαγγελθήσα αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης κατά 50 μονάδες βάσης, προκαλώντας πανικό στους δανειολήπτες που βλέπουν το ύψος των δόσεών τους να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη. Η αύξηση που ανακοινώθηκε, η οποία αφορά το Euribor τριμήνου, με βάση το οποίο είναι συνδεδεμένο τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, το διαμορφώνει περίπου στο 3-3,5%. Μέχρι το καλοκαίρι υπολογίζουμε, με βάση όχι μόνο τις ανακοινώσεις αλλά και τις σαφέστατες ενδείξεις που υπάρχουν, ότι το Euribor θα διαμορφωθεί περίπου στο 4-5%. Μαζί με το περιθώριο κέρδους των τραπεζών, δηλαδή το spread, το τελικό επιτόκιο θα φτάσει περίπου στο 6-7%. Πρακτικά αυτό πώς μεταφράζεται? Ότι για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο, το οποίο φυσικά θα έχει τις ιδιαιτερότητες από τράπεζα σε τράπεζα, δηλαδή τα λεγόμενα ψηλά γράμματα στις συμβάσεις, το χρόνο αποπληρωμής κλπ. Αν είναι 15 χρόνια, 20 ή 30, η επιβάρυνση, η ελάχιστη, θα είναι σύν 2.000 ευρώ στις ετήσιες δόσεις αποπληρωμής και η μέγιστη περίπου στις 3.000 ευρώ. Πρακτικά δηλαδή, ένα μέσο νοικοκυριό θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον από 5
έως 8 δόσεις. Περίπου 90 με 100.000 ενήμερα στεγαστικά δάνεια που ποτέ δεν κοκκίνησαν και δεν καθυστέρησαν ούτε μια δόση, πλέον κινδυνεύουν, όπως επεσήμανε με νόημα ο κύριος κριτικός, τονίζοντας πως υπάρχει και μια σειρά άλλων παραγόντων που επιβαρύνει την κατάσταση. Τον πρώτο παράγοντα, αν θέλετε, τον αντλούμε από το ιστορικό παρελθόν στην κρίση του 2007-2009, όταν τα αντίστοιχα επιτόκια είχαν φτάσει στο 9 με 9,5% και πολύ φοβάμαι εν ώψη της επερχόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με τις τρεις πτωχεύσεις των τραπεζών στην Αμερική, με τον κλονισμό της Credit Suisse στην Ελβετία, μην πάμε σε παρόμοιο ύψος επιτοκίων. Αυτό είναι το πρώτο ανησυχητικό φαινόμενο, και το δεύτερο είναι η διάρκεια. Δηλαδή αυτή η υψηλή περίοδος των επιτοκίων θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2025, προτού αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Θα σας πω και μια άλλη μεγάλη κατηγορία που θα επηρεαστεί. Είναι οι οριστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, οι θετικές, με δόσεις δανείων όπως ορίστηκαν από το δικαστήριο, οι οποίες αποπληρώνονται, οι οποίες όμως και αυτές είναι συνδεδεμένες με τα επιτόκια Euribor. Επομένως, υπάρχει ο φόβος να έχουμε χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις που ενώ είναι θετικές του νόμου Κατσέλη να μην μπορούν και αυτές να τηρηθούν. Δηλαδή οδηγούμαστε σε ένα οξύτατο, καταρχάς οικονομικό και δευτερευόντως κοινωνικό πρόβλημα που κινδυνεύει να οδηγήσει δυστυχώς σε απώλεια πρώτης κατοικίας δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες σε μια ιστορική περίοδο που υπάρχει έλλειψη στέγης στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι και το πλέον ανησυχητικό. Με τα ενίκια να βρίσκονται στα δυσθεώρατα στα ύψη. Μόνο στα νοικοκυριά θα δοθεί η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για το μήνα Μάρτιο, αφού στα όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Μπορεί η τιμή της κιλοβατόρας να έχει πέσει σε σχέση με 6 μήνες πριν, όμως οι τιμές είναι κατά πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τις εποχές πριν την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Οι επαγγελματίες όμως των κλάδων που βλέπουν τους λογαριασμούς τους να γίνονται πάλι δυσβάσταχτοι ζητούν περισσότερη στήριξη από την πολιτεία. Χωρίς κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος έμειναν για το Μάρτιο οι επαγγελματίες, αφού σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν θα λάβουν την επιδότηση των προηγούμενων μηνών λόγω της μείωσης στις τιμές ενέργειας. Ωστόσο, η κιλοβατόρα χωρίς τη στήριξη της πολιτείας αποτελεί ένα ακόμα δυσβάσταχτο κόστος, αφού σε σχέση με ένα χρόνο πριν η τιμή παραμένει στα ύψη. Σίγουρα η επιδότηση που έδινε το κράτος, τώρα κατά πόσο είναι πραγματικά όλα αυτά και όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Τέλος πάντων, το ποσό που βλέπαμε σαν επιδότηση στο λογαριασμό μας ήταν ένα σεβαστό ποσό. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, γιατί πλέον της επιδότησης το ρεύμα για μας ήταν 2,5 με 3 φορές επάνω. Σε θέμα κόστους. Καλό είναι να συνεχιστεί, γιατί τα έξοδα είναι πολλά και οι τιμές είναι ακόμα αρκετά υψηλές. Χωρίς κρατική επιδότηση φαίνεται ότι μένει τελικώς και η βιομηχανία, αφού το νέο σχήμα των 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που θα τεθεί σε ισχύ, χρειάζεται την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγμα καθόλου σίγουρο, τουλάχιστον ως προς το ύψος της επιδότησης. Έτσι, το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου μένει ακάλυπτο για τον Μάρτιο, με τις πρώτες αυξήσεις στους λογαριασμούς να φαίνονται πέρι τις αρχές Απριλίου. Έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο εξαρτάται κατά πολύ από το ρεύμα. Δηλαδή, στα λειτουργικά έξοδα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό έξοδο. Τώρα σταματάει η βοήθεια, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια τιμή θα καταλήξει. Το θέμα της ενέργειας για όλα τα καταστήματα και γενικώς για την αγορά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και σαν επαγγελματίες αλλά και σαν καταναλωτές. Γιατί όλα αυτά μεταφράζονται κατά μεγάλο ποσοστό στις τιμές των προϊόντων. Είναι πολύ λάθος η αφαίρεση αυτής της επιδότησης με την πρόφαση ότι έχει φτηνίνει το ρεύμα, ενώ επί της ουσίας πάλι είναι πολύ ακριβότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτές που παραμένουν αμετάβλητες είναι για έναν ακόμα μήνα οι επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, με το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή το σύνολο των επιχειρήσεων επιδίδονται σε τρίκ, προκειμένου από μόνοι τους να μπορέσουν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους. Όλα δεν μπορούν να διορθωθούν. Ελπίζουμε ότι θα διορθωθούν σιγά-σιγά. Έχουμε ακόμη αύξηση στα προϊόντα, στα είδη κατανάλωσης, στα είδη σούπερ μάρκετ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα είναι δυσβάχταστο πάλι για μας και σίγουρα θα χρειάζεται βοήθεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι όλα τα λειτουργικά έξοδα τα οποία συνεχώς αυξάνονται.
Νέα μικρή αποκλιμάκωση παρουσίασε ο πληθωρισμός με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ για τον μήνα Φεβρουάριο. Ωστόσο, διατηρήθηκε για έναν ακόμη μήνα υψηλά ο δείκτης των τιμών στα είδη διατροφής που πλέον τρέχει με 14,8%. Κάτι που αποδεικνύει ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα αποτελούν την αχίλιο πτέρνα της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, αφού και εκεί η εικόνα είναι ανάλογη. Παρά τη νέα μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο που αγγίζει το 6,1% έναντι του 7,2% τον προηγούμενο χρόνο, τα βασικά αγαθά από τα οποία εξαρτάται η διαβίωση των νοικοκυριών συνεχίζουν να τρέχουν με διψήφια νούμερα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα κόσμο. Δυο κρίμα. Την αχίλιο πτέρνα της οικονομίας συνεχίζουν να αποτελούν τα τρόφιμα, με την ακρίβεια στα είδη διατροφής να τρέχει πλέον στο 14,8% στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να κατεβάσουμε τις τιμές, ειδικότερα στα τρόφιμα που είναι είδη πρώτης ανάγκης. Οι τιμές των κρεάτων εμφανίζουν άνοδο 20%, το ψωμί έχει φτάσει το 16,8%, ενώ άνοδος άνω το 25% καταγράφεται σε γαλακτοκομικά και αυγά. Αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 22,9% το κόστος των ελαίων, ενώ άνοδος άνω το 13% καταγράφεται στις κατηγορίες των λοιπών τροφίμων, ανάμεσά τους ο καφές, το κακάο και το τσάι. Και το ρεύμα επάνω και τα τρόφιμα επάνω και τα πάντα. Κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι και πάνω. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού για τον μήνα Φεβρουάριο έρχεται κυρίως λόγω της υποχώρησης των ρυθμών αύξησης στις τιμές της ενέργειας και της καθαρής μείωσης του φυσικού αερίου κατά 22,4% και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 5,1%. Αντίθετα, οι τιμές των τροφίμων ευθύνονται περίπου για το μισό από το ύψος του πληθωρισμού που καταγράφεται τον Φεβρουάριο. Και στα καύσιμα, αλλά τα τρόφιμα πάνε κατά διαβόλου. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού κατά 16,7%, τα φαρμακευτικά προϊόντα κατά 13,8%, για την ένδυση και την υπόδηση κατά 7,1%, τα καινούργια αυτοκίνητα κατά 9,3%, ενώ τα μεταχειρισμένα και τα μοτοποδήλατα αυξήθηκαν κατά 8,4%. Στα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ αυτοκινήτου η αύξηση προσδιορίζεται στο 10,7%. Στις μεταφορές έχουμε αύξηση κατά 32,9% στα κόμιστρα των ταξί, κατά 47,6% στα εισιτήρια των αεροπλάνων και κατά 26,7% στα εισιτήρια των πλοίων. Η Ελστάτ καταγράφει αυξήσεις κατά 13,9% στο πακέτο διακοπών, 188% στα εισιτήρια σε θέατρα και κινηματογράφους, 8,1% σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και κηλικία και 5,1% στις τιμές σε ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία. Με την κρίση, εντάξει, ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Η μεσαία τάξη και κάτω οπωσδήποτε. Μετά το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω, αλλάζω η ηλεκτρική συσκευή» έρχεται σε λίγες ημέρες και το πρόγραμμα για την αλλαγή θερμοσύφωνα στα σπίτια. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε 120.000 νοικοκυριά, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τον παλιό ενεργοβόρο ηλεκτρικό τους θερμοσύφωνα και να τον αντικαταστήσουν με έναν σύγχρονο ηλιακό. Οι επιδοτήσεις ξεκινούν από 50% και φτάνουν ακόμα και το 60% επί της τιμής αγοράς. Πάντα με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και ανάλογα με την χωρητικότητα του θερμοσύφωνα που θα εγκαταστήσουν. Από 50 έως 60% θα ανέλθει η επιδότηση για το νέο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα» που θέτει σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα θα αφορά θερμοσύφωνα για πρώτη ή δεύτερη κατοικία και θα χωρίζει τους δικαιούχους σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες: έως 5.000 ευρώ, έως 10.000 ευρώ και από 10 έως 30.000 ευρώ. Περιμένουμε να ανοίξει πλατφόρμα για την ανακύκλωση συσκευών για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες πλέον από μέρα σε μέρα. Από τα λίγα πράγματα που ξέρουμε και εμείς είναι ότι η επιδότηση θα είναι από 50 έως 60%. Είναι ανάλογα με το τι καθαριστικό έχει κάποιος πελάτης. Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αφορούν τώρα οικογένειες με χαμηλό, με οικογενειακό εισόδημα που δεν θα ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ και με την προσάυξη κάποιου προστατευόμενου μέλους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του προγράμματος για τη χρηματοδότηση προβλέπονται συνολικά έως και 100 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό αυτό να αφορά στην επιχορήγηση των ωφελούμενων μέσω vouchers συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά τα πρότυπα των ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή. Η επιδότηση ανάλογα με τη χωρητικότητα του θερμοσύμφωνα, το ετήσιο εισόδημα και το ποσοστό μείωσης του δικαιούχου αναμένεται να ξεκινήσει από 510 ευρώ και να φτάνει έως και τα 905 ευρώ. Η βασική προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος σε αυτήν την αίτηση είναι τα εξής. Πρέπει λοιπόν η οικογένεια να έχει διαθέσιμο ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, ο οποίος να είναι σε λειτουργία,
και όχι να έχει κάποιον στην αποθήκη αποθηκευμένο. Επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο κατασκευάζεται στην Ελλάδα και οι εταιρείες που έχουμε δεν είναι πάρα πολλές, οπότε καταλαβαίνετε η μεγάλη ροή του κόσμου δεν θα μπορέσει να ανταπεξελίθει το κάθε ελληνικό εργοστάσιο. Εμείς όμως σαν κατάστημα είμαστε έτοιμοι. Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 120.000 νοικοκυριά, ενώ η ανακύκλωση θερμοσύφωνα έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού θα υπάρξει μείωση που υπολογίζεται τουλάχιστον στα 210 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακος ανά έτος και μείωση στην κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού κατά περίπου 65%. Θέλουν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τις πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, την ηλιακή πηγή ενέργειας, και να αντικαταστήσουμε λοιπόν αυτούς τους θερμοσύφωνες με τους ηλιακούς, που καταλαβαίνετε τι μείωση θα έχουν αυτά τα νοικοκυριά στο κόστος της ενέργειας. Κάποιος πελάτης, ας πούμε, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε ένα θερμοσύφωνα που λειτουργούσε με το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει φτάσει η κιλοβατόρα πολύ αυξημένες τιμές, είναι λογικό να θέλει να πάρει έναν ηλιακό που θα είναι δωρεάν ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Οι αιτήσεις θα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr. Η ώρα για τον μεγαλύτερο αποδηλητικό αγώνα της Δυτικής Ελλάδας έφτασε, αφού για την 1η Απριλίου έχει οριστεί το ειδικό let-up του φημισμένου ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας, που θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στην κοιτίδα του Ολυμπισμού, την Αρχαία Ολυμπία. Για την μεγάλη αθλητική διοργάνωση που έφερε στην Ηλία η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή μας επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες, αθλητές της ποδηλασίας. Ένας μοναδικός ποδηλατικός αγώνας, το Let'up Greece by Tour de France, έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας την 1η Απριλίου, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στα αθλητικά δρόμενα της Ηλίας. Ο θρύλος του Tour de France συναντά τον ελληνικό μύθο στα μαγευτικά τοπία της Αρχαίας Ολυμπίας σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση που ήρθε στην περιοχή μας με ενέργειες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την 1η και 2 Απριλίου του 2023 ο τόπος μας θα υποδεχτεί ένα από τα μεγαλύτερα ποδηλατικά γεγονότα που έχουν έρθει ποτέ στη χώρα και δει εδώ στην Αρχαία Ολυμπία. Μιλάμε για το Let'up by Tour de France, ένα ποδηλατικό γεγονός το οποίο φιλοξενείται σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Φέρει το βαρύ όνομα του Tour de France, του τρίτου μεγαλύτερου ονόματος και του τρίτου μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος βάσει αναγνωρισιμότητας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Οι συμμετέχοντες στο μεγάλο ποδηλατικό αγώνα θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις αντοχές τους και να απολαύσουν ένα τερέν που συνδυάζει την ελληνική φύση και την αρχαία ιστορία σε κλειστές διαδρομές γύρω από την γενέδυρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Tour de France, που αποτελεί το δημοφιλέστερο ποδηλατικό αγώνα στον κόσμο, με βαθιά ιστορία από το 1903, θέλοντας να προσφέρει την εμπειρία των επαγγελματιών του ποδηλάτου στους χιλιάδες ερασιτέχνες φίλους του αθλήματος, δημιούργησε τη σειρά Let'up. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για πρώτη φορά λοιπόν μετά από αρκετές συζητήσεις με αρκετούς φορείς φέρνει ένα τόσο μεγάλο γεγονός στον τόπο. Μιλάμε για έναν αγώνα που δεν έχει φιλοξενηθεί ξανά στα μέρη μας. Είναι ένα διήμερο αθλητικής πανδεσίας θα λέγαμε, με πολλές διεθνείς συμμετοχές, παραπάνω από 600 ήδη συμμετοχές. Οι μισές από αυτές ίσως και περισσότερες είναι από το εξωτερικό. Ένα διήμερο αγωνιστικό που θα προσδώσει για άλλη μια φορά στον τόπο μας την έγκλη που του αρμόζει, την έγκλη που του πρέπει και ο τόπος μας πρέπει να το στηρίξει όσο καλύτερα γίνεται. Οι πολίτες του τόπου, οι φορείς και όλοι οι αρμόδιοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε αυτό το μεγάλο γεγονός, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι τέτοια γεγονότα προβάλλουν την περιοχή μας, τέτοια γεγονότα ακολουθούν την ιστορία και προβάλλουν την αθλητική και πολιτιστική κουλτούρα του τόπου μας. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους να συμμετέχετε ενεργά σε αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή την 1η και τις 2 Απριλίου του 2023 στην Αρχαία Ολυμπία. Η διοργάνωση διεξάγεται σε 21 χώρες του κόσμου και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ποδηλάτη να διασχίσει μοναδικές διαδρομές κάτω από παρόμοιες συνθήκες που βιώνουν οι πρωταθλητές του Tour de France. Οι ποδηλάτες που θα συμμετάσχουν και θα τερματίσουν στις κατηγορίες των 150 και 75 χιλιόμετρων της Αρχαίας Ολυμπίας θα κερδίσουν προνόμια στους αγώνες που θα ακολουθήσουν, αλλά και πλούσια δώρα για τη συμμετοχή τους.
Και λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα της ημέρας στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι και αυτή την ώρα. Η Γαλλία βράζει μετά την απόφαση του Εμμανουέλ Μακρόν να περάσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού με προεδρικό διάταγμα και να μην καταθέσει το νομοσχέδιο στην Εθνοσυνέλευση προς ψήφιση. Η χώρα βίωσε ένα ακόμη τριήμερο επεισοδίων, ειδικά στο Παρίσι, ενώ βανδαλίστηκαν και γραφεία βουλευτών σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση Μακρόν με πρωθυπουργό την Ελισαμπέτ Μπόρν καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα δύο προτάσεις μομφής. Όλα δείχνουν πως δύσκολα θα πέσει η κυβέρνηση, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί ανακοίνωσαν δεν θα στηρίξουν καμία από τις δύο προτάσεις, κάτι που φάνηκε και την ημέρα κατάθεσής τους, όταν κανείς βουλευτής του κόμματος δεν έβαλε την υπογραφή του. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα είναι πολύ βαρύ σε όλα τα επίπεδα για τον Μακρόν, καθώς η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση βρίσκει απέναντί της μεγάλο κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας και σχεδόν καθολικά τους εργαζόμενους. Οι οδοκαθαριστές συνεχίσουν για δεύτερη εβδομάδα την απεργία τους, με τους δρόμους του Παρισιού και πολλών γαλλικών πόλεων να έχουν μετατραπεί σε μια μεγάλη χωματερή. Την ίδια στιγμή, τα εργατικά συνδικάτα δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να αποσυρθεί ο νόμος και ήδη ετοιμάζονται για μεγάλη πανεργατική απεργία την ερχόμενη Πέμπτη. Δυστυχώς το σπίτι του κατέρευσε και η οικογένειά του συνεθλίβει. Μέσα στο πλημμυρισμένο σπίτι έχασε 5 μέλη της οικογένειάς του. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι που χτίσαμε τα σπίτια μας με τον υδρότα μας. Τα καταφέραμε χάρη στην βοήθεια του Θεού. Αλλά δείτε τι καντεμιά μας χτύπησε σήμερα. Αδέρφια, σας παρακαλούμε, δείξτε την ανθρωπιά σας και βοηθήστε μας ώστε να βοηθήσουμε με την σειρά μας τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 16 νεκρούς, εκ των οποίων οι 15 στον Ισημερινό και ένα στο Περού. Αλλά εκφράζονται φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες, ενώ εκτεταμένες είναι οι καταστροφές. Ζημιές σε κτίρια αναφέρθηκαν ακόμα και στην πόλη Κουένκα, μία από τις μεγαλύτερες του Εκουαδόρ, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώτη στιγμή μετά την εκδήλωση του σεισμού είχε σημάνει πορτοκαλί συναγερμό, εκτιμώντας ότι είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικές απώλειες. Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε νότια του Γκουαγιακίλ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ισημερινού, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίστηκε στα 65 χιλιόμετρα. Ο Εγκέλαδος είχε χτυπήσει ξανά το Εκουαδόρ 7 χρόνια πριν, τότε με μέγεθος 7,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 673 άνθρωποι και να προκληθούν καταστροφές ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.